Πολύ χαίρομαι που σε υποδέχομαι ακόμα μια φορά στην Αθήνα. Έρχεσαι μάλιστα σε μια ημερομηνία η οποία έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς πριν από ακριβώς ένα χρόνο η Ευρώπη συνολικά στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδος τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε τότε να φυλάξει τα ελληνικά σύνορα, τα οποία φυσικά είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και από τότε βέβαια έχει οριμάσει ιδιαίτερα η συζήτηση και για το καινούριο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, το οποίο ελπίζουμε εντός εύλογου χρόνου να μπορεί να ολοκληρωθεί, έτσι ώστε η Ευρώπη να αποκτήσει πια μια ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική, η οποία να αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές του θέματος, από τη φύλαξη των συνόρων και τη διαχείριση των παράνομων ροών, μέχρι την κοινή διαδικασία χορήγησης ασύλου, αλλά και την κοινή ανάληψη ευθύνης ως προς τις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την προσπάθεια να μην πέφτει δυσανάλογα μεγάλο βάρος στις χώρες εκείνες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, διότι πολύ απλά λόγω της γεωγραφίας τους αποτελούν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήθελα να σε ευχαριστήσω επίσης και για τα πολύ καλά σχόλια τα οποία έκανες για τη διαδικασία του εμβολιασμού. Χθες ξεπεράσαμε το φράγμα του 1 εκατομμυρίου δόσεων. Η Ελλάδα αναλογικά κινείται πιο γρήγορα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά αυτό το οποίο θέλω να τονίσω ακόμα μια φορά είναι η οργάνωση της διαδικασίας, ο ψηφιακός της χαρακτήρας και το γεγονός ότι οι πολίτες αισθάνονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, διότι βλέπουμε ότι έχει χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ τους και του κράτους σε μια πολύ δύσκολη αποστολή. Το κράτος ανταποκρίθηκε με υψηλό βαθμό οργανωτικότητας και επαγγελματισμού. Και βέβαια τώρα προβλέπουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσουμε να πιέσουμε τις όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματά τους για τις παραδόσεις των δόσεων των εμβολίων το δεύτερο τρίμηνο του 2021, οπότε και εκτιμούμε ότι θα υπάρχει σημαντική αύξηση του ρυθμού των εμβολιασμών. Και παρά τις δυσκολίες, παρά τις καθυστερήσεις που νομίζω ότι και με γενναιότητα και η ίδια η πρόοδος της αναγνώρισε, το γεγονός ότι η Ευρώπη αγόρασε σε κεντρικό επίπεδο εμβόλια και τα διένει με συνέχεια στα κράτη-μέλη με μόνο κριτήριο τον πληθυσμό και όχι το μέγεθος ή το μέγεθος της οικονομίας τους, νομίζω ότι επί της αρχής ήταν μια σωστή ευρωπαϊκή πολιτική. Τώρα βέβαια το ζητούμενο είναι πώς θα επιταχύνουμε για να μπορέσουμε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας, το οποίο θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Και κάτι τελευταίο βέβαια, να ευχαριστήσω την Επιτροπή και την Πρόεδρο για το γεγονός ότι αγκάλιασε την ιδέα του πιστοποιητικού εμβολιασμού ως ενός εργαλείου που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις, την ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν βγήκαμε πρώτοι να θέσουμε το ζήτημα αυτό, ήμασταν σίγουροι ότι θα καταλήγαμε τελικά σε μια τέτοια λύση και χαίρομαι ιδιαίτερα που η Επιτροπή στηρίζει ανοιχτά αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την υποδοχή. Μια δυσκολία που έχω κάθε φορά που έρχομαι να ενημερώσω είναι ότι σε πολλά από τα θέματα προς ενημέρωση έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο, τα ξέρεις από την πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Ως Έλληνας Επίτροπος Αντιπρόεδρος, με μεγάλη χαρά και περηφάνεια βλέπω την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί σε 2 εργοτάξια που είναι καθοριστικά για την ευρωπαϊκή απάντηση στην πανδημία. Πρώτο τον εμβολιασμό, όπου χτες έφυγα βαθιά εντυπωσιασμένος από τον Προμηθέα, την οργάνωση αλλά και το προσωπικό και τους εμβολιαζόμενους, οι οποίοι ήταν γεμάτοι ενθουσιασμό σε αυτή την προσπάθεια. Το δεύτερο εργοτάξιο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου το ελληνικό προσχέδιο κατά κοινή ομολογία είναι υπόδειγμα για πολλούς άλλους. Και η πρόοδη που κάνει η χώρα σε αυτά τα ευρωπαϊκά εργοτάξια είναι πολύ, πολύ σημαντική. Για το μεταναστευτικό, όντως, η κορυφαία στιγμή του Εύρου πιστεύω ότι ήταν
ένα πριν και ένα μετά. Μετά τον Εύρο όλα έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να δείξουμε ότι τα σύνορα της Ευρώπης είναι εδώ στην Ελλάδα από αυτό που έγινε πέρσι. Και τώρα χρειαζόμαστε αυτή τη μεγάλη συμφωνία, τη μεγάλη συμφωνία για το μεταναστευτικό, στη βάση μιας πρότασης που είναι πάνω στο τραπέζι, που θα παρουσιάσω στη Βουλή σε λίγη ώρα. Και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα τώρα να κάνουμε αυτό το μεγάλο άλμα, γιατί η Ευρώπη κατάφερε πολλά, αλλά ας μην γελιόμαστε, στο μεταναστευτικό ακόμα δεν έχει καταφέρει τη μεγάλη συμφωνία. Επίσης σημειώνω και χαιρετίζω το προσωπικό του ενδιαφέρον για το πιστοποιητικό. Θα παρουσιάσουμε μια πρόταση στις 17 Μαρτίου, η οποία θα είναι το πρώτο βήμα για την επιστροφή στην κινητικότητα, αλλά χωρίς σε καμιά περίπτωση να θέσουμε σε κίνδυνο τις μεγάλες θυσίες των Ευρωπαίων τον τελευταίο χρόνο. Δουλεύουμε σε όλο αυτό το εύρος των πρωτοβουλειών, που με χαρά θα συζητήσουμε.